Επιστρέψαμε και σήμερα είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί Ποδαρίκο δεν μας κάνει μια τυχαία γυναίκα, μια πολύ αγαπημένη ηθοποιός, μια υπέροχη Μανούλα Ταλαντούχα. Εγώ προσωπικά τη συμπαθώ και την εκτιμώ ιδιαίτερα γιατί μου ταιριάζει σαν χαρακτήρα. Είναι ντόμπρα, ειλικρινής. Έτσι, δεν έχει δεύτερη σκέψη. Ναι, γιατί είναι αυτό που πάντα σκέφτεσαι να πεις για την μία και μοναδική, την υπέροχη Βάνα Μπάρμπα. Καλή χρονιά! Με το δεξί! Καλή χρονιά! Έτσι, μωρό μας! Καλώς ήρθες, μωρό μας! Καλή χρονιά για σένα και τα δικά σου πρόσωπα! Χρόνια πολλά! Είσαι καλό το οποίο, έτσι λέγεται. Γεια σου, μάλλον μέσα στο να ξαναβγω τρει φορέ. Έτσι, για το καλό. Η τρίτη είναι η τυχερή. Μανούλα μα κάρτε. Πώ είσαι, είσαι καλό το οποίο. Το κάνει τέλεια. Καλή χρονιά, αγαπημένη μα Βάνα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Εντάξει, δεν έχει κάτι είναι αυτό, δεν ξέρω. Αυτό είναι κάτι. Είμαστε πολύ καλά, χαιρόμαστε που είσαι μαζί μα. Πώ είσαι αυτέ τι μέρε των γιορτών, είσαι άνθρωπο που απολαμβάνει τι γιορτέ, σε πιάνει μια μελαγχολία. Εννοείται. Θα με αφήσει παρά ανάσα. Άρχισε τον πυρμπύρι. Κάτσε ένα λεπτό να βολευτώ και αρχίζουμε. Απόλυτον όσο βάζει το. Δεν υπάρχει. Όσο βάζει το κουλαρίκι και παίρνει μια ανάσα. Θα σα πω ότι έτσι το καλοκαίρι να είμαστε παρεούλα μαζί με τη Βάνα. Και είναι παιδιά μια τόσο ωραία μαμά. Δηλαδή είναι και η μαμά που ανησυχεί, αλλά δεν το δείχνει και μοντέρνα. Τι να σου πω, εγώ πραγματικά σου βγάλα το καπέλο και θυμάσαι, κάναμε διάφορε κουβέντε. Ναι, αλλά νομίζω ότι όλε οι μαμάδε είναι το ίδιο. Κάθε Μανούλα προσπαθεί να κάνει το καλύτερο για το παιδί της. Έτσι είναι. Έτσι, για πες μας λίγο, Βανούλα. Τροφός σε Βάνα. Όχι, αγάπη μου, ψάρι με κρυό. Α, ψάρι. Έχει κρυό. Ωραίο. Έχω τα δύο αντίθετα. Βάνα, για πες μας, πώς είναι αυτές οι μέρες για σένα, σ' αρέσουν οι γιορτές, δηλαδή θυμάσαι πάντα τον εαυτό σου, να σ' αρέσουν τα Χριστούγεννα, τα λαμπάκια. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος που δεν έχει ανάγκη λίγο από τη λάμψη και τα φώτα των γιορτών. Έτσι δεν είναι. Είναι απαλύνουν τον πόνο, δημιουργούν ελπίδες, προσδοκίες. Φέρνουν κοντά κόσμο. Ναι. Έχεις τέτοιες ιδεολειψίες για το ποιος θα σου κάνει ποδαρικό. Δεν τα έχω αυτά, αγάπη μου. Όχι, εγώ αυτό που θέλω είναι να γεμίζει το σπίτι μου με κόσμο που έχει ανάγκη. Θέλω δηλαδή την πρωτοχρονιά να κάνω ένα τραπέζι και να έρθει κόσμος που ξέρω ότι ίσως αυτοί δεν μπορούν να περάσουν τόσο καλά. Αυτό είναι δηλαδή, πολύ δηλαδή, αυτό με ενδιαφέρει. Θέλω να γεμίζει. Να γεμίζει το σπίτι μας με ανθρώπους που ίσως δεν είναι και φίλοι μας καμιά φορά. Μπορεί να είναι διπλανοί μας. Δηλαδή, χθες περάσαμε τόσο όμορφα όλοι μαζί, γιατί υπήρχαν άνθρωποι που ήταν άρρωστοι, δεν ξέρουν αν θα είναι του χρόνου. Υπήρχαν μητέρες που ίσως μόνες τους δεν μπορούσαν να γεμίσουν το δικό τους τραπέζι. Μπράβο σου, γιατί πολλοί κόσμος δεν ανοίγει το σπίτι του στο διπλανό του, πόσο μάλλον να είναι και αναγνωρίσιμος. Δεν το κάνω, πολλοί κόσμος το κάνει. Άλλοι το βάλανε και στο ίντερνετ. Το είδα, δηλαδή υπάρχει κόσμος που λέει ανοίγω το σπίτι μου, ελάτε σας περιμένω. Τι ωραίο. Πολύ αυτό δείχνει το φιλότιμο των Ελλήνων. Έτσι, ναι. Και ότι ό,τι και να συμβεί γύρω μας, αυτό το φιλότιμο είναι τελικά που μας διασώνει ίσως. Θεωρώ ναι, ότι είναι ιδίωμα σπουδαίο για τους Έλληνες. Και φέτος θα το έχουμε ανάγκη, παιδιά, όλοι. Mm-hmm. Θα είναι τόσο δύσκολη χρονιά. Δεν θέλω να σας ρίξω. Θα είναι χειρότερη από το 16. Σίγουρα θα είναι χειρότερη. 100%. Οικονομικά εννοείς. Σε όλα τα επίπεδα. Γιατί δυστυχώς εμείς είμαστε συνυφασμένοι με το οικονομικό. Δυστυχώς λένε οι άλλοι υγεία. Ναι. Υγεία. Εγώ ξέρω δύσκολα. Ότι αν ο άλλος δεν έχει να πάρει τα φαρμακά του, δεν μπορεί να έχει υγεία. Σωστά. Υγεία είναι και πλέον αγαθό. Ακριβώς. Δεν τρέφεται σωστά. Ανασφάλιστη. Θέλετε να σας πω. Γιατί είπες ότι ασχολούμαι με το Δήμο. Δεν είμαι υπάλληλος του Δήμου, το ασχολούμαι με το Δήμο. Έχω ψηφιστεί από τον κόσμο. Ναι, αυτό είπα, όχι υπάλληλος. Μωρό μου γλυκό, δεν σε μαλώνω, ναι. Κούκλα μου. Λοιπόν, και έχω αναλάβει το κομμάτι του πολιτισμού, που αγαπώ πολύ. Και έχω δει λοιπόν μητέρες, που είχαν και δύο γονείς δουλειά, και ξαφνικά δεν είχαν να πάνε τα παιδιά στο νοσοκομείο. Ανασφάλιστη. Έτσι, ναι, οπότε βλέπεις μια χαρά αξιοπρεπής άνθρωπη και σου λέει: δεν έχω ασφάλεια, τι να κάνω για το παιδί. Δεν πήγε το παιδί λιποθυμούσε και δεν είχε να το πάει νοσοκομείο. Και πολλοί κόσμοι. Είναι τέτοιες εικόνες και εκείνες που νομίζω ότι καταλαβαίνεις ότι κάποια πράγματα που θεωρούμε αυτονόητα δεν ισχύουν για όλους. Το να έχεις να δώσεις πρωινό στο παιδί σου, το να μπορείς αξιοπρεπώς. Η ιατρική περίθαλψη δεν υπάρχει. Συγγνώμη, δεν θέλω να λέω άσχημα. Αλλά απ' την άλλη δεν μπορώ να λέω. Τι ζούμε όλοι. Κατάλαβατε. Υπάρχουν. Υπάρχουν. Βέβαια. Όχι μόνο εμείς. Εγώ έχω ένα σωματείο τη δύναμη ζωής και αγάπης που κάναμε στα Γιάννα για την ΕΛΕΠΑΠ. Πήγε πάρα πολύ καλά. Με στήριξε ο Βίκος. Με στήριξε η οικογένεια Νητσιάκου. Έχω το νοσοκομείο του Μετεραναίου. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι χορηγοί και να μην πω και άλλους τόσους, οι οποίοι τους παίρνουν τηλέφωνο και λέω χρειάζομαι χρήματα για να δώσω δύο καρκινοπαθείς. Mm-hmm. Πήγα και πήρα μεγαλοπούλες. Δεν έχουν να φάνε αυτοί. Δηλαδή οι άνθρωποι
Αμέσως. Και ξέρετε, είμαι πολύ ευγνώμων με αυτούς και νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μου να τους αναφέρουμε και να τους λέμε. Είναι γεγονός. Να ρωτήσω κάτι μου, επιτρέπετε. Βεβαίως, Δημήτρη. Ο απολογισμός, γιατί σε βλέπω έτσι πολύ ζεστή με την ενασχόλησή σου με τα κοινά. Ο απολογισμός, όλο αυτό το χρόνο που ασχολείσαι με τα κοινά, θα τον έκρινες θετικό τον απολογισμό ή αρνητικό? Δηλαδή, τελικά σε καλό σου βγαίνει ή δίνεις και κάτι παραπάνω? Δεν είμαι άνθρωπος που θα έκανα κάτι αν δεν μου έβγαινε σε καλό. Δηλαδή, απλά όταν μεγαλώνεις, αλλάζουν τα πράγματα. Έχεις άλλη. Είχες περάσει και στιγμές απογοήτευσης? Κοίταξε, έχω περάσει και περνάω. Γιατί κανείς δεν είναι προφήτης στον τόπο του εκεί που είναι. Και δεύτερον, βλέπω την τοπική αυτοδιοίκηση. Βλέπω πόσο πίσω είμαστε σε πολλά πράγματα. Υπάρχει ο φθόνος. Δεν υπάρχει το εμείς στο πολιτικό επίπεδο. Το εμείς υπάρχει έξω με τον κόσμο. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έχουν χρήματα στο Δήμο μας, οι άνθρωποι πολύ ισχυροί, τους χτυπάμε την πόρτα και λέμε εδώ. Γύρω-γύρω όμως. Δηλαδή, έκανα εγώ με το Δήμο Φαλήρου, έβγαλε ένα θεατρικό του Μιλωνά, ενός εξαιρετικού ηθοποιού, που πηγαίνει και δείχνει τη δουλειά του μόνο στους Δήμους. Εγώ συγκινήθηκα όταν το είδα, ότι τέλεια γυναίκα. Το πήραμε στο Δήμο, το έδειξα στο δικό μας το θέατρο, στο Μίλνα Μερκούρι. Δυστυχώς δεν υπήρχε σύμπνοια από όλους τους άλλους. Δηλαδή, ο ένας, αυτό το διέρη και βασίλευε των Ελλήνων υπάρχει. Υπάρχει παντού. Ο ένας αλλά ευτυχώς, μιας και το ανέφερες, υπάρχει τουλάχιστον η ιδιωτική πρωτοβουλία να καλύπτει τα κενά της πολιτείας και του κράτους και καλά κάνεις και αναφέρεις και βέβαια. Σε προσωπικό επίπεδο κάποιους ανθρώπους που έχουν βοηθήσει. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Η Δήμη, η περιφέρεια. Δηλαδή, εμείς είμαστε ένας Δήμος που έχει αποθεματικά, έτσι. Βάνα, είχες πει και σε μια συνέντευξη ότι όταν, ας πούμε, έρε το χρήμα άφθονο, όλοι χαλούσαμε και περισσότερα λεφτά σε ρούχα, λούσα, παπούτσια. Μετανιώσει αυτό, έχεις μπει ποτέ στη διαδικασία να σκεφτείς και να αναθεωρήσεις για έξοδα που μπορεί να έκανες για τη μεγάλη ζωή που μπορεί να ζήσεις σε δεδομένη στιγμή? Δεν μπορείς να αναθεωρήσεις για κάτι που τότε ήταν τόσο αθώο. Ήταν η εποχή τότε. Τα πάρτι, η τρέλα, η ζωή. Δεν ξέραμε. Απλά όλη αυτή η συνδοσία την πληρώνουμε τώρα. Δηλαδή θα μπορούσε να υπήρχε μια λογική του ότι αύριο μπορεί να μην έχω το κουράγιο να δουλέψω. Ή να είμαι κάπως για να δω. Αλλά εγώ δεν είχα και μέτρο ποτέ. Αυτό είναι και λίγο της ηλικίας, δεν είναι καμιά φορά? Ναι. Όχι, δεν είναι λίγο της ηλικίας, είναι του χρόνου, της γνώσης. Της εποχής και της εποχής. Ήταν χρυσή εποχή τότε, έρε το χρήμα παντού. Δεν φανταζόσουν ότι μπορεί κάποια στιγμή τα μεροκάματα να μειωθούν. Όπως τα 20-25, δεν σκέφτεσαι ποτέ ότι κάποια στιγμή. Δεν θα όχι, αλλά δυστυχώς ζήσαμε κιόλας όμως, Βάνα μου. Τα νέα παιδιά σήμερα δεν ζουν εκείνες τις μέρες της ώρας. Ζούνε με το άγχος του αν θα βρουν δουλειά, το αν το πτυχίο που θα πάρουν θα τους χρησιμοποιήσουν σε κάτι πέραν της κορυφής. Να φύγουν στο εξωτερικό. Τη μισή τους ζωή μπροστά σε μια οθόνη, παιδιά. Εμείς περάσαμε όμορφα. Με ρώτησε η κόρη μου χθες που γυρνάγαμε από το. Είχαμε πάει σε ένα χωριουδάκι. Μου λέει, μαμά, την κρίση θα τη φάμε. Εμείς θα τη νιώσω. Θα είμαι εκεί συνέχεια. Λέω, παιδί μου, τώρα τι να τη πω, ότι θα περάσει. Τη λέω, γι' αυτό διάβαζε και προσπάθησε όσο μπορεί. Προσπαθούμε να βάλουμε τα παιδιά μας έξω. Τι να πούμε τώρα, θα είναι καλά εδώ. Εσύ ότι η κόρη σου δεν έχει καταλάβει την κρίση, δηλαδή μπορεί να έχει την τύχη. Όχι, να την έχω αφήσει εγώ. Ναι. Όχι. Είναι πολύ γλυκό αυτό που είναι πολύ κακό, δεν είναι καθόλου γλυκό. Και φρόντιζε μην το κάνεις και εσύ, γιατί είναι μεγάλο λάθος. Όταν εννοείς δεν την έχεις αφήσει. Κοίτα, θεωρώ ότι όλοι οι γονείς, είτε έχουν είτε δεν θέλουν έχουν, είτε έχουν περισσότερα είτε λιγότερα, προσπαθούν να δώσουν ό,τι καλύτερο και να στερηθούν οι ίδιοι. Για να προσφέρουν στο παιδί τους. Ναι, δηλαδή, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Άλλο αυτό και άλλο η ασυδοσία. Είναι υπερβολικό όλο αυτό. Ναι. Άλλο προστατεύω και άλλο χαλάω. Ίσως επειδή ήμουν ένα παιδί της επαρχίας και εγώ να είχα κάποια. Ξέρεις, θέλω να δώσω στο παιδί μου το καλύτερο αυτό που λες. Αλλά νομίζω ότι είμαστε το παρακάνουμε οι γονείς σημερινοί. Τους κακομαθαίνουμε. Πολύ, πολύ. Εμένα μου έκανε εντύπωση λοιπόν το καλοκαίρι που σε έζησα, που ήσουν και πάρα πολύ χαλαρή και άνετη με την κόρη σου. Στο κομμάτι του πώς θα ζήσει, το να βγει, ήταν δηλαδή 11 ώρα το βράδυ και έκανε τη βολτίτσα μόνη της. Και σε είδα, δεν είσαι αυτή η ψυχαναγκαστική μαμά που πας, με ποιον είσαι, τι κάνεις. Αυτό είναι κάτι αυτά, που όχι. Σου βγαίνει αυθόρμητα ή το έχεις δουλέψει? Όχι, νομίζω ότι ναι, δεν το έχω. Δεν έχω τέτοιο. Δεν την πιέζω. Θέλω το παιδί να μεγαλώνει και να έχει την υγεία της, την προσωπική της επιλογή. Απλά θέλω να έχει το σεβασμό, να σέβεται. Να καταλαβαίνει τον αγώνα μιας μητέρας που είναι και μαμά και μπαμπάς μαζί. Πόσο είναι τώρα? Με 15. Α, σιγά σιγά θα αρχίσει να γνωρίζει και τα φλερτ και τα αγοράκια. Ναι, ναι, όπως έχει αρχίσει. Ναι, ήδη. Έχει ανησυχία, δηλαδή θα βγει έξω η κόρη σου, να περιμένει την πόρτα μισοξύπνια, να δει τι θα γίνει. Δεν βγαίνει ποτέ πριν, μετά τις 12. Δηλαδή πάντα είναι συνεπής αυτό που λέμε. Όχι, δεν έχω τόσο άγχος. Το άγχος μου είναι οι σπουδές της. Θα μπορούμε να πληρώνουμε τα σχολεία τους, θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να πληρώνουμε τους δασκάλους τους και να έχουν μια αλφα ποιότητα ζωής. Εκεί είναι το πρόβλημα, όχι αν η πόρτα θα αργήσει μια ώρα ή δύο. Θα μου επιτρέψει να ρωτήσω, δεν έχει κάνει ένα κομπόδεμα? Δηλαδή, η Βάνα Μπάρμπα. Αυτά τώρα που λες δεν ισχύουν. Εσύ βλέπεις ότι η δουλειά η δική μας έχει. Υπάρχει, δεν ξέρεις τώρα είσαι, ξέρεις ένα σε δύο μήνες. Εδώ εσείς το βιώσατε, δεν ξέραμε αν θα υπήρχατε. Εμείς για δύο μήνες νομίζαμε ότι δεν θα υπάρχουν. Δεν υπάρχει καμία σταθερά
σε αυτό που λέγεται πλέον δουλειά στην πατρίδα μας. Έτσι, άρα τι κάνουμε, τι δημιουργούμε εμείς. Εγώ θα κάνω θέατρο, έτσι. Ετοιμάζω να κάνω κάτι που αγαπώ πολύ όταν θέλω να πω κάτι στον κόσμο. Ναι. Αλλά όλα, παλιά είχαμε σεζόν, τώρα είναι ένας μήνας. Ναι. Έτσι. Ευτυχώς που αγαπάω το κομμάτι του πολιτισμού και ασχολούμαι με αυτά. Να στείνω τα φεστιβάλ, να κάνω φιλανθρωπικά. Έτσι, και είναι ο κομμάτι που το λατρεύω. Mm-hmm. Αλλά κορίτσι μου, δεν υπάρχουν σταθερές πια. Το ξέρω, Βανούλα μου. Απλά ίσως έχει την αίσθηση ο κόσμος ότι μια Βάνα Μπάρμπα που έχει πάει στα Όσκαρ, που έχει κάνει επιτυχίες, που την έχουν γνωρίσει και εκτός συνόρων και την έχουν αγαπήσει, και έκανε και πολύ καλοπληρωμένες mm-hmm. δουλειές, ότι έχει βάλει στην άκρη. Αλλά τελικά δεν ισχύει, γιατί έχει ένα παιδί, σε αυτό που είπε και μάνα δεν και πατέρα. Δεν υπάρχει άκρη πλέον για κανέναν. Οι άκρες έχουν τελειώσει κατά καιρό, από καιρό. Αυτό που υπάρχει είναι ο αγώνας, η κούραση και ο κόσμος έχει καταλάβει ότι είμαστε όλοι στο ίδιο επίπεδο. Είμαστε μια λυσίδα. Σωστό. Δεν... Άρα έχει συμπληρωθεί και με την ιδέα ότι η Φέδρα σε 3 χρόνια ας πούμε, μπορεί να φύγει. Ναι, βέβαια. Όχι μόνο έχω συμπληρωθεί, αλλά το περιμένω. Διώκεις. Το περιμένω κιόλας, ναι. Ένα σύντροφος που θα ήσουν όμως έτοιμη πραγματικά να μοιραστείς τη ζωή σου μαζί του. Και να σε χαλαρώσει και να πεις σταματάω και να δουλεύω και να ζήσω τη ζωή μου και να κάνω και τα... Δεν μπορώ να σταματήσω να δουλεύω γιατί εγώ τώρα δουλεύω έτσι που σ' αγαπώ. Έχω μεγαλώσει και αυτό το κομμάτι που κάνω μου γεμίζει την ψυχή μου. Και είμαι σε ένα πνευματικό δρόμο που μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Εγώ το θέατρο δεν το έκανα από επιλογή και από αυτό. Δηλαδή το βαριόμουν κιόλας και δεν ήμουν άνθρωπος που το αγαπούσα. Αγαπώ το σινεμά, αγάπησα την τηλεόραση. Εγώ δεν ήμουν παιδί του επαγγελματικού θεάτρου που έπρεπε να έχω τη μανία να παίξω. Τα βαριόμουν, δεν ήθελα εγώ αυτά. Εγώ αυτό που κάνω το αγαπώ πιο πολύ από τη δουλειά μου. Φαίνεται όταν τη δεις στην πράξη. Είμαι παθιασμένη. Είναι και πάνω στη δραστηριότητα, είναι, φαίνεται το πάθος της ότι πάντα θα ήθελα να το κάνω αυτό το πράγμα. Ναι, την δοκροσύνη σου την έχεις πληρώσει. Δηλαδή ότι είσαι ένας άνθρωπος που αν συμπαθείς κάποιον θα το δείξεις. Αν τον αντιπαθήσεις πάλι θα το δείξεις. Αν ας πούμε έρθει ο Φραγκολιάς να δουλέψει αλλά δεν σου ταιριάζει θα το πεις. Την έχεις πληρώσει ή δεν τη μετανιώνεις γιατί σε κάνει αυτό που είσαι. Δεν μπορείς να αλλάξεις το χαρακτήρα σου και τον εαυτό σου. Εγώ έχω μάθει να σέβομαι τους ανθρώπους. Να τους αγαπώ, να τους δίνω ευκαιρίες όσο μπορώ και στη δουλειά μου και ειδικά τους νέους ανθρώπους. Όταν βλέπω ότι υπάρχει ήθος. Όταν δω ότι έχει μια έπαρση. Ότι είναι δίθεν και ότι είναι βλάκας, γιατί ο βλάκας είναι ανίκητος. Εκεί τον χτυπάω. Είναι, δηλαδή δεν θέλω να υπάρχει στο πλαίσιο μου. Ο βλάκας είναι ανίκητος γιατί θεωρεί ότι είναι και υπέροχος. Έτσι, δεν ναι. έχει και φαρμακερή ευκαιρία. Υπάρχει, λες, ας πούμε, είναι η τρίτη και η φαρμακερή σου. Ποτέ, ποτέ. Όχι, δουλέψαμε με το Φραγκολιά μαζί, έτσι. Με αγάπη δεν δουλέψαμε, με ευγένεια. Είδα ένα παιδί εξαιρετικό ήθος. Έλεγα μπράβο του ρε παιδί μου, έχει κάτι. Βέβαια έπρεπε κάποια στιγμή εγώ να επιλέξω αν θα μείνω ή όχι. Και επέλεξα να μην μείνω, γιατί το ένστικτο του παλιού λειτουργεί κάπως. Είναι πολύ ωραίο κείμενο αυτό του Δεσίλα. Καταπληκτική δουλειά κάναμε. Και μπορεί να την ξανακάνουμε, να ξέρεις. Με σχέση. Θα ξεχάσει τα λόγια. Όπως και να έχει, πάντως, εμένα αυτό που μου αρέσει εσένα είναι ότι αν συμπαθείς κάποιον θα το δείξεις, αν τον αντιπαθείς πάλι θα το δείξεις. Αυτό ξέρεις, δεν ταιριάζει στη δουλειά σου. Συνήθως η δουλειά σου έχει δημόσιες σχέσεις, έχει ψεύτικα χαμόγελα. Δεν είμαι έτσι εγώ, έχει σονσόν και όλα αυτά. Σονσόν και λακρουά, δεν τα έχω εγώ αυτά. Σονσόν και αρώματα. Άλλωστε, είμαι νομίζω η μόνη που έφυγε από ζωντανή εκπομπή. Οπότε δεν θα μπορούσε να προσάψει κανείς δημόσια σχέση. Το θυμόμαστε. Έχει πάρει κόσμο ιστορική στιγμή. Σωστό. Για αναπαραγωγή. Χιτ μεγάλο. Μια και λες τώρα για ένα χιτ μεγάλο. Παίξαμε στις δηλώσεις της χρονιάς την ατάκα του Γκλέτσου για το ψάρι που ψήνεται από τι είπε πάλι το μούτρο. Τι είπε πάλι. Αυτό που είχε πει τότε. Απλά δώσαμε βραβεία σήμερα λόγω ημέρα. Τι είπε, για θυμηθέ το. Ότι το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές. Αναφορικά με τη σεξουαλικότητα, ας πούμε. Εντάξει, νομίζω αυτές ότι. Αυτές οι δηλώσεις θεωρείς πρέπει να γίνονται ή ξέρεις τι γίνεται. Θεωρώ ότι ένας άνθρωπος είναι θεσμικά εκλεγμένος, θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός στο τι λέει. Βέβαια, δεν θεωρώ ντροπή το να πιστέψεις για να, το κομμάτι του να δεχτεί κάποιος ότι μπορεί να θέλει να είναι ετερόφιλος ή ομοφιλόφιλος. Αυτό είναι μια προσωπική επιλογή. Επιλογή. Και δεν πρέπει να περνάμε στα παιδιά ότι η ομοφιλοφιλία είναι κάτι κακό. Mm-hmm. Και είναι κάτι που είναι, θέλει χεδός, έχει ντροπή. Ναι. Είναι λάθος. Αλλά παρόλα αυτά, όταν είσαι δήμαρχος, πρέπει λίγο να προσέχεις όπως το λες. Να προσέχεις, δεύτερη φορά αυτό που σκέφτεσαι. Αλλά και αυτό είναι έτσι, τον ξέρουμε ότι είναι λίγο. Ποια είναι η μεγαλύτερη ανησυχία σου για τη Φέδρα, είπες οι σπουδές της, σε προσωπικό επίπεδο, θέλεις να είναι καλό παιδί, θέλεις να αγαπάει τον εαυτό της. Θέλω να έχει σεβασμό και ήθος. Θέλω να έχει αξίες, θέλω να καταλαβαίνει τι σημαίνει η πατρίδα της, θέλω να καταλαβαίνει τι σημαίνει φιλία, τι σημαίνει αγάπη, οι αξίες. Αυτό που δεν δίνει τώρα το σχολείο στα παιδιά. Υπάρχουν δάσκαλοι που κάνουν εξαιρετική δουλειά, αλλά ένα σύστημα
το οποίο απαξιώνει τα παιδιά. Τα παιδιά είναι όλα τρελαμένα. Γιατί οι γονείς είμαστε τρελαμένοι, δεν φταίνει και οι δάσκαλοι. Έχετε φηβικούς καυγάδες στο σπίτι να χτυπήσει την πόρτα, αν δεν σου μιλάω, άσε με. Έχουμε τρομακτικούς καυγάδες, έχουμε. Ναι. Όπως κάθε γονιό. Α, ποια κάνει το πρώτο βήμα, περίμενε. Εγώ χάνω πάντα. Εγώ χάνω. Καλά. Εγώ χάνω πάντα. Χάνεις εγώ την πλήρωσα από το μεγαλύτερο έρωτα της ζωής μου, την κόρη μου. Εκεί την πληρώνω. Εκεί μαθαίνω την ταπεινοφροσύνη. Σωστό. Εκεί μαθαίνεις τη σιωπή. Το σκίσιμο του κεφαλιού. Ναι, εκεί μαθαίνεις τα πάντα. Έχει δίκιο, παιδιά. Τα παιχνίδια που πρέπει να παίξεις για να πας με τα νερά του άλλου, ναι. Όχι μόνο αυτό. Μπορεί κάτι να συμβεί, ακόμα και το χτύπημα που να είναι κατά λάθος το παιδί σου, θα χαϊδέψει το χέρι σου. Από ποιον άλλο το κάνεις αυτό. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Αγάπη. Θέλω να παίξουμε ένα παιχνίδι που έχουμε ετοιμάσει για σένα. Οι 10 αλήθειες της Βάνας Μπάρμπα. Θέλουμε αυθόρμητες, κοφτές απαντήσεις σε ερωτήσεις που έχουμε ετοιμάσει για σένα. Mm-hmm. Ποιος χώρος έχει πιο πολλές απογοητεύσεις, η πολιτική ή η υποκριτική? Θεωρώ η πολιτική. Γιατί η πολιτική είναι άμεσα συνδεδεμένη και με τη ματαιοδοξία και με το κέρδος. Ενώ η υποκριτική. Έχει και την αγάπη για αυτό που κάνεις. Σωστό. Έχεις αγοράσει ποτέ προϊόν μαϊμού όπως τσάντα ή ρούχο? Πάντα τα αγοράζω και τα αγαπώ στη λαϊκή. Πηγαίνω και τα παίρνω. Διάβαζα που έλεγες για ένα κοστούμι Αρμάνι 17 ευρώ. Το διάβαζα και μια τσάντα που είχα πάρει μπουρδά και φορούσε ένα Αρμάνι. Αυτό μου το έχει μάθει η ζωή Λάσκαρη. Τη έλεγα ρε παιδί μου, τι ωραίο αυτό που φοράς. Είναι θεϊκό. Αλλά εκεί το λέει. Και μου λέγει η ζωή, το έλεγε πάντα. Λέει, η μαγκιά σε μια γυναίκα είναι να μην τη φοράει η μόδα. Εσύ να κάνεις τη μόδα σε σένα. Φορούσε ένα κομμάτι πανάκριβο και έπαιρνε ένα παπούτσι που ήταν από αλλού. Ναι. Την ακολουθώ εκεί, μαθαίνω. Πρέπει να συνεχίσω εγώ. Ποιο είναι το πιο ακριβό δώρο που σου έχουν κάνει? Μια πολιτιά. Ναι. Μου έχουν κάνει στα νιάτα μου. Είχα και πανάκριβα κοσμήματα, ναι. Ερχόταν κάποτε, μου βάζαν πίσω από μια φωτογραφία. Δική μου, ένα πάρα πολύ ωραίο σταυρό με χιλιάδες μπριγιάν. Πάει, μου τα κλέψαν και αυτά, τα χάσαν. Τα κλέψανε ή τα... Πού στο σπίτι, αυτά. Όχι στο σπίτι, παιδιά, όχι στο... Είχα στο θέατρο, έκανα τότε με τον Αλεξανδράκη το Συγχωρεμένο και το Σπουδαίο. Αλεξανδράκη, έκανα το Αίμα Αγάπη στο θέατρο Αυλονίτη. Το είχα ανοίξει εγώ τότε, το μικρούλι. Πού είναι το παλάς, το θέατρο ναι, το μικρό, παλάς, αυτό. Σωστό. Λοιπόν, και κάνω μια πολύ ωραία παράσταση στο Σαμ. Και επειδή εγώ τότε ήμουν και στα νιάτα μου, στις ομορφιές μου, τα δώρα έρχονταν, ξέρεις... Στο καμαρί. Στο καμαρί. Και πολλά. Και δεν εκτιμούσα, γιατί αν δεν πληρώσεις κάτι μόνος σου, σωστό, δεν το εκτιμάς. Είτε και δεν είναι και από άνθρωπο που εκτιμάς. Όχι, αν δεν το πληρώσεις, αν δεν έχεις υδρώσει. Είχα υδρώσει για ένα Rolex, το οποίο ήταν για μένα ό,τι καλύτερο. Έτσι, μόνο τα πρώτα μου χρήματα. Έρχονταν πυριά, ας πούμε, εκατομμυρία, το οποίο είτε τα έχανα ή όχι, δεν ένιωθα ποτέ τίποτα. Πω, πω. Κακό αυτό. Κακό. Αλλά είναι και αληθινό. Ναι. Τώρα αν τα είχα, τα είχα τσακίσει βέβαια. Θα έκανες ποτέ κάποια πλαστική επέμβαση, να διορθώσεις κάτι? Ναι. Αν ποτέ χρειαζόταν. Όχι, χρειάζεται όταν μεγαλώνουν οι γυναίκες. Δεν ανήκω στην κατηγορία που δεν φοβάται, δεν τα έχει με τον χρόνο. Αλλά να σου πω κάτι, πιστεύω ότι είναι σαν τα ναρκωτικά, σαν το αλκοόλ. Δεν έχει σταματημό. Βλέπεις το αποτέλεσμα την πρώτη φορά και είναι πολύ καλό. Νιώθεις ότι έχεις κερδίσει από το χρόνο. Αλλά αυτό είναι ουτοπία. Κανείς δεν κερδίζει από το χρόνο. Ο χρόνος είναι πάνω από εμάς. Ο χρόνος θέλει σεβασμό. Οπότε τι γίνεται. Αν παίξεις αυτό το παιχνίδι μαζί του, θα χάσεις. Ναι, μπορώ να κάνω. Να μην γελιοποιηθείς κιόλας. Ακριβώς. Μπορώ να κάνω ρε παιδί μου διάφορα. Νησάκια, να προσέξεις το δέρμα σου, να κάνεις ωραίες μάσκες. Ναι. Να κάνω πλαστική δεν θα το έκανα. Γιατί φοβάμαι ότι μετά θα πήγαινα ξανά και ξανά. Και θα... Τελικά θα ήσουν. Θα έφερνε μία την άλλη. Αυτό. Δεν θα κατάφερνα να έχω μέτρο. Δηλαδή, άλλο να κάνεις κάτι και να πεις το. Ποιος σταματάει στην ομορφιά όταν κερδίζει την νεότητα? Είναι σαν το Φάουστ. Να κάνω μια ερώτηση εκτός των 10 ερωτήσεων. Είχες πάντα την αίσθηση του πόσο όμορφη είσαι? Δηλαδή, έχω ακούσει από πολύ ωραίες γυναίκες, π.χ. τη Ζωή Λάσκαρη, που μας είχε πει εδώ σε αυτόν τον καναπέ πέρσι στις γιορτές, δηλαδή περίπου έναν χρόνο πριν. Που έλεγε ρε παιδιά, δεν είχα αίσθηση του πόσο ωραία είμαι. Μου λέγαν όλοι, ναι, είσαι σύμβολο του σεξ, είσαι όμορφη, αλλά εγώ δεν αισθανόμουν έτσι. Εσύ καταλάβαινες ότι είσαι αυτό το σύμβολο του σεξ που σε ονειρεύονταν? Νομίζω ότι πραγματικά η αθωότητα κάποιων ανθρώπων και η ζωή και εγώ, και εγώ είχα το ίδιο. Δηλαδή δεν καταλάβαινα ποτέ τη δύναμή μου, στα νιάτα μου, Όχι, δεν το καταλάβαινα. Πώς γίνεται αυτό, πώς γίνεται ρε παιδιά, αυτό. Έρχονται στο καμαρίνι όλα αυτά τα δώρα. Δεν πες ότι στο λένε και σου λένε και καλά ψέματα. Όχι, παιδιά, όχι, δεν το πιστεύω. Δεν το αντιλαμβάνεσαι, δεν αντιλαμβάνεσαι τη δύναμή μου. Αν είχα αντίληψη θα το είχα εκμεταλλευτεί κι αλλιώς. Ή δεν το διαχειρίζεσαι τότε. Δεν το είχα διαχειριστεί καλά. Ούτε το είχα. Κάνεις λάθος, ήμουν πολύ ανασφαλής. Εγώ πάνω στα φόρτε μου φορούσα μαύρα κλεισμένη μέχρι εδώ. Πριν κάνω καφέ, θυμάμαι ότι έρχονταν ο Πέτρος ο Κωστόπουλος και μου λέει: μου καλά, είσαι σοβαρή. Τώρα τι είναι αυτά που μας βάζει, θέλω να δείξω το θέατρο.
ότι θα είμαι μια πολύ καλή ηθοποιός. Ναι. Και έπρεπε να σκοτώσω την εικόνα μου. Δηλαδή το στήθος, τη μέση, αυτά ναι. Πρέπει να τα. Και φορώ κάτι μακριά αυτά συνέχεια. Απλά μου κάνει εντύπωση ότι αισθάνονται άλλες γυναίκες που είναι πολύ πιο μέτριες εμφανισιακά ναι, και αισθάνονται πολύ όμορφες και έχουν ακριβώς έναν αέρα και μια έπαρση της πανέμορφης. Και με αντικειμενικά κριτήρια υπέροχες γυναίκες δεν το καταλάβαμε. Δεν το είχαμε αγάπη μου, όχι. Ήταν, ναι. Έχει να κάνει. Η δεν έχει να κάνει με την πραγματική εικόνα. Μπορεί να μην ναι. έχεις αυτοπεποίθηση και να είσαι θεά και μπορεί να έχεις αυτοπεποίθηση και να είσαι τίποτα. Ναι. Τι δουλειά δεν θα θέλεις να κάνει ποτέ η κόρη σου? Θα ήθελα να κάνει ό,τι της κάνει κέφι. Ό,τι της δώσει, ό,τι της δώσει χαρά. Το μόνο που δεν θα ήθελα να μου πει ότι να γίνει ηθοποιός. Απαγορευμένο. Σε έχει απαντήσει ποτέ σύντροφό σου? Συνειδητά όχι. Ασυνείδητα σίγουρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άντρες οι οποίοι δεν έχουν. Όχι, δεν είναι δυστυχώς, είναι και ψυχώς. Άμα ξέρει η γυναίκα ότι αυτή είναι η φύση του αρσενικού, δεν έχει να περιμένει και τίποτα. Είναι πολύ ωραίο ο άλλος να πάει να κάνει ό,τι θέλει, αρκεί να μην σε προσβάλλει. Αρκεί να μην σε ξεφτυλίσει. Να σέβεται τη γυναίκα που θέλει. Είσαι από τις γυναίκες που κάποτε λέγανε κάνει ό,τι θες, αρκεί να μην το μάθω ποτέ? Όχι, είμαι από τις γυναίκες που όταν ήμουνα μαζί τους δεν πίστευα ότι καταρχάς. Γιατί τους άφηνα πολύ σύντομα. Οπότε είχα το πάνω χέρι. Πού να προλάβω. Δεν προλάβω κάτι. Αλλά μετά κατάλαβα ότι μέχρι πάντα. Μέχρι να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουν την πάνω. Ότι είναι με την πάνω. Γιατί... Αλλά απ' την άλλη πάντα καταλάβαινα ότι ο άντρας θα στην κάνει. Και ειδικά όταν έχει πολύ ωραία γυναίκα δίπλα του. Γιατί νιώθει διπλά ανασφαλής. Και μια που αισθανόταν ανασφαλής, η πιο σκληρή σκηνή ζηλοτυπίας που σου έχουν κάνει, ποια ήτανε? Ούκο λίγες. Έχω περάσει πολλά τέτοια, πολλά χρόνια. Ήμουν και αντικειμενοπόθολα, ήταν πολλά, πολλά. Υπήρξε όμως και λίγο μια μικρή αφορμή ή έτσι? Να σου πω κάτι, όχι, θυμάμαι εγώ ήμουν πολύ ερωτευμένη με τους άντρες μου και εγώ δεν είχα. Δηλαδή θυμάμαι ότι πηγαίναμε σε ένα μπαρ και ξαφνικά έπαιρνε το παιδί που ήμουν τότε εγώ, έπαιρνε τα σφινάκια και τα πέταγε στον άλλον. Πόσα καλά καθούμενα. Τι θα έκανα, μην κοίταζε, να μην. Δεν είχε λόγο. Ναι. Η ανασφάλεια του καθενός. Διάβαζα ένα βιβλίο του Βαμβουνάκη. Θεωρώ υπέροχη. Βαμβουνάκη. Και θα ήθελα να πω στον κόσμο να πάρει βιβλία για γιορτές. Δώρο. Είναι μαγική. Δώρο, ναι. Είναι καταπληκτική συγγραφέα. Το διάβαζα τώρα που είχαμε πάει πάνω με την Φέδρα και έλεγε τη ζήλια. Εγώ θεωρούσα λοιπόν ότι η ζήλια, όσο πιο πολύ με ζηλεύαν, τόσο πιο πολύ με αγαπούσαν. Μεγάλο λάθος. Η ζήλια έχει να κάνει με το κομμάτι της ανασφάλειας των ανθρώπων. Της προσωπικής ανασφάλειας. Βέβαια. Η ζήλια έχει να κάνει με το ότι εγώ δεν είμαι καλά. Δηλαδή ο άλλος κοντεύει να με σκοτώσει, γιατί ας πούμε έβλεπε κάτι απέναντι και δεν αισθανόταν ο ίδιος οκ. Εσύ έχεις τσακωθεί ποτέ έτσι δημόσια, χωρίς να σε νοιάζει που είσαι διάσημη? Ναι, έχω δώσει χαστούκι σε μια γυναίκα. Γιατί είχε, ναι, γιατί με είχε προκαλέσει πολύ. Τι έκανε? Σε γνωστή, ναι, άγνωστη περίπτωση? Όχι, όχι, άγνωστη, αλλά με είχε ενοχλήσει. Πηγαίναμε τότε, νομίζω, στο Πάνθεο του Παπαθεοχάρη και ήμουν με το φίλο μαζί και έβλεπα μια γυναίκα. Ήθελε απλά να με προκαλέσει εμένα. Δεν ήθελε ούτε να κοιτάξει το αγόρι μου, ούτε το σύντροφό μου. Ήθελε μόνο. Ήθελε να με προκαλέσει. Δηλαδή έκανε τα πάντα για να με εκνευρίσει εμένα. Και εγώ δεν είμαι και άνθρωπος, θέλω και πολύ. Και έχει είπα, και το πριάρι μέσα σου. Ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς. Και τη είπαν έτσι, έδωσε και μία έτσι πάπο. Και το εξή, τα γύρω τραπέζια άρχισαν να χειροκροτάνε. Αυτό ήταν το πιάρι. Άλλη μία κάτι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχει κάνει κάτι που έχει θέσει σε κίνδυνο τη ζωή σου? Όταν οδηγώ συνήθως είναι σε κίνδυνο μόνιμο. Α, και τον άλλο. Δεν και τον άλλο. Ποια είναι η μεγαλύτερη φοβία? Δημόσιος κίνδυνος. Δημόσιος κίνδυνος. Βάνα από πίσω. Ποια είναι η μεγαλύτερη φοβία σου, Βανούλα? Η μεγαλύτερη φοβία μου είναι να δω τον εαυτό μου να μην γεμίζει κάθε μέρα. Να μην αισθάνεται χαρούμενη και ευτυχισμένη. Και επίσης να βλέπω την πατρίδα μου να καταραίει και όλα αυτά που ζήσαμε και χαρήκαμε να τα βλέπω να παραπέουν. Αυτή είναι μια φοβία που αρχίζω και την έχω πολύ έντονα. Είσαι αισιόδοξη για το? Όχι, δεν είμαι αισιόδοξη. Δεν πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Πιστεύω ότι θα είμαστε όλοι μαζί πιο ενωμένοι και πιο δεμένοι. Αλλά δεν πιστεύω. Οφείλουμε να λέμε και την αλήθεια στον κόσμο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, να επιστρέψουμε, να αποχαιρετιστούμε και να μας μιλήσεις για όλα αυτά που ετοιμάζεις. Ευχαριστούμε πολύ. Να βρω για να σου μοιάζει τη ζωή μου, έχεις χαράξει. Και έχω τούτο το μαράσι, πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Πού να βρω μια να σου μοιάζει τη ζωή μου, έχεις χαράξει. Λοιπόν, Βάνα μας υπέροχη και όμορφη, τι μας ετοιμάζεις για τη νέα χρονιά που είναι ανακοινώσιμο? Λοιπόν, να πω ότι 8 Γενάρη, σήμερα είναι η δεύτερη μέρα του χρόνου, την Κυριακή στο Ελληνικό, θα κάνουμε μια πολύ ωραία γιορτούλα για τα παιδιά των προσφύγων και θα ήθελα να έρθει ο κόσμος που είναι στα νότια, 4 με 6, βάζουμε μουσικές, είναι 300 παιδιά, από 2 μέχρι 18, μέχρι 15.
Και θέλω να έρθει ο κόσμος, ο καθένας να φέρει ό,τι μπορεί. Δεν χρειαζόμαστε χρήματα. Μπορεί να το φέρει και άλλες μέρες ή όχι, μόνο εκείνες τις ώρες, γιατί μετά αρχίζει το συζήτιο. Είναι την Κυριακή μετά του Αγιανιού. Παρακαλώ να έρθει ο κόσμος μαζί μας. Θα παίξουμε, θα χορέψουμε, θα έρθει, θα παίξουμε μουσικές. Τι ώρα έχει, είναι το μεσημέρι. Είναι 3:30 το μεσημέρι στην είσοδο του αεροδρομίου. Αυτό το κάνει το σωματείο μας η δύναμη ζωής. Επίσης να σας πω ότι ετοιμάζω μια πολύ μεγάλη συναυλία για να μαζέψουμε για συσίτια. Και με τον Σταύρο τον Ξαρχάκο ελπίζω να γίνουμε στο Φλεβάρι. Γιατί ο Σταύρος έχει αυτή τη δυναμική τη μεγάλη. Και στο Δήμο θέλω να κάνω το φεστιβάλ της Απόκριας. Τέλεια. Εμείς είμαστε δίπλα σου, οπότε χρειάζεται και να ανακοινώνουμε και κάποιες αυτό θέλω να τα λέμε για τον κόσμο. Θα επικοινωνείς με τον Βασίλη Γρηγορόπουλο, πάντα να ανακοινώνουμε ό,τι ωραίο είναι. Είμαι φαν του Βασίλη, μπορώ να το πω έτσι. Και ο Βασίλης δικό σου και γενικώς όλη η εκπομπή είναι φαν σου. Είμαστε φαν σου. Και εγώ σας αγαπώ πολύ. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά με αγάπη για όλο τον κόσμο. Και στο τέλος θα τα καταφέρουμε, πιστεύω. Έτσι, να περάσουμε το θετικό μήνυμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Καλή χρονιά, με υγεία και πολλά χαμόγελα. Πολλά χαμόγελα. Τα λέμε αύριο.